κλαις και είσαι σαν τζόκερ. Ενώ οι άλλοι που κλαίνε είναι χαρά. Ενώ οι άλλοι είναι πανέμορφοι. Συνήθως κλαίνε και είναι κούκλα. Κάνεις κλικ. Πάμε σε κάτι τώρα που θα συγκινηθώ επειδή βλέπω τον Κοκλώνη. Τέλεια. Και τώρα ξανακλαίω που βλέπω τον Κοκλώνη παρουσιαστή στο Fame Story. Λοιπόν, υπερπαραγωγή. Είναι υπέροχος, ξέρεις. Γυρίστηκε το τρέιλερ του Fame Story. Παιδιά, τι να πω, δεν έχω λόγια για αυτό το project. Από αυτά που μου έχει περιγράψει ο Νίκος και από αυτά που ξέρω, δεν θα έχετε δει κάτι καλύτερο στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, είχα τη χαρά και ήμουν χτες από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 2-3 το πρωί που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του τρέιλερ. Εμείς βρεθήκαμε σε αυτό το που αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται και να μετράμε αντίστροφα μέχρι την πρεμιέρα του αυτού του talent show που θα δούμε φέτος από τις οθόνες του Star. Ο Νίκος Κοκλώνης θα είναι ο λαμπερός παρουσιαστής του show και στην κριτική επιτροπή θα δούμε τον Αντώνη Ρέμο, την Ελένη Φουρέιρα, τον Light και τον Γιώργο Αρσενάκο. Έχουμε αποκλειστικές δηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε πρώτα να δούμε τι μας είπε ο Νίκος Κοκλώνης λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του για τα γυρίσματα του τρέιλερ. Πάμε να τον δούμε. Το Fame Story, παίρνει σάρκα και οστά, κάνατε τη φωτογράφησή σας, το τρέιλερ. Πώς νιώθεις? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο Star. Εντάξει, στην οικογένεια του Αλφα είμαι έτσι αγκαλιασμένος, μου λείπετε. Αλλά στο Star περνάω πάρα πολύ ωραία. Το Fame Story, παιδιά, είναι το όνειρό μου μετά το Just. Έχω αγωνία. Είμαι πρωτάριστο να βγω έτσι εκεί. Ακούει και ο μικρούτσικος. Αντρέα, βλέπω πώς κοιτάς. Αλλά θα δείτε πράγματα που δεν έχετε δει. Ό,τι σας έχει λείψει από το παλιό Fame Story, φροντίζουμε με τον κατάλληλο τρόπο να σας το φέρουμε μπροστά. Και το πιο σημαντικό, τα παιδιά. Οι διαγωνιζόμενοι είναι φωνάρες και προσωπικότητες που εγώ δεν περίμενα, αλλά είμαι τόσο περήφανος που θα σας ενθουσιάσω. Έχετε χτίσει μια υπέροχη ομάδα, μια κριτική επιτροπή που νομίζω ο κάθε ένας στο είδος του είναι top. Και ο Αντώνης και η Ελένη και ο Light, από ό,τι μου είπανε, ανυπομονούν να ξεκινήσει όλο αυτό το project. Ο Αρσενάκος δηλαδή δεν θέλει. Ο Γιώργος είναι ρε παιδί μου, επειδή είναι και στην Panic και είναι και το έπαθλο που έρχεται από εκεί. Τον άφησα στο τέλος, είναι δεδομένο ότι θα τον βλέπαμε, νομίζω. Τους είπαμε τους κριτές ή με ψάρεψες με τον τρόπο που με ρώτησες. Αντώνης. Ναι, Ρέμος, έτσι όπως με ρώτησες, με ψάρεψες. Δεν ξέρω, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν ξέρω τίποτα. Α, δεν λέμε κάτι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε τον παρουσιαστή του Fame Story που τουλάχιστον το παραδέχεται, αλλά δεν παραδέχεται ότι στην κριτική επιτροπή του Fame Story. Εγώ θα είμαι ο παρουσιαστής, έτσι ξέρω. Να ξέρετε. Ο Light μου είπε πάντως ότι τραγουδάς καλά. Τραγουδάω καλά. Είδες ο Light, γι' αυτό τον αγαπάω. Γιατί είναι να μην τραγουδάω καλά, έχω κάνει και τόσο σουξέ. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε και το έχω μάτι και στο Fame Story, στη σκηνή του Fame Story. Κοίτα, θα δω σε τι mood θα είναι ένας από τους κριτές και άμα δεν με αγροκοιτάξει θα το κάνω. Εντάξει, λοιπόν, φοβερό. Νομίζω πάντως το μόνο. Σε πολύ καλή διάθεση. Είναι πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ ήρεμος. Παρόλο που έχει πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι του και πόσες παραγωγές. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, επειδή καθίσαμε εκεί στην προετοιμασία που τον.